Φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Είμαι ο Νίκος Κουσμαδάκης και παρακολουθείτε την εκπομπή Tête-à-Tête. Το σημερινό θέμα της εκπομπής είναι, θα το χαρακτήριζα, ιδιαιτέρως ευαίσθητο, καθώς θα προσεγγίσουμε ή μάλλον θα κάνουμε μια απόπειρα να νοηματοδοτήσουμε την υγεία. Δημόσιο σύστημα υγείας και πρόληψη μπαίνουν στο μικροσκόπιο της εκπομπής. Και πιστεύω πως δεν υπάρχει πιο κατάλληλος συνομιλητής στο να μας εκθέσει τις απόψεις του γύρω από αυτές τις τόσο ενδιαφέρουσες θεματικές από τον καλεσμένο μας απόψε. Σήμερα το Tête-à-Tête έχει τη χαρά και την τιμή να σας παρουσιάσει τον Χρήστο Τολιονί, ο οποίος είναι καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κοσματάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και τη χαρά να μιλήσω στην εκπομπή σας, σε εσάς, ένα εκπρόσωπο μιας εξαιρετικής νεότητας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Λιονί, η ευχαρίστηση είναι δική μας που αποδεχτήκα την πρόσκλησή μας. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την πρώτη θεματική μας που αφορά το δημόσιο σύστημα υγείας και το δεύτερο μέρος να το αφήσουμε για την πρόληψη. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε προσδιορίζοντας ένα ιστορικό πλαίσιο. Πιστεύω πως όταν μιλάμε για δημόσιο σύστημα υγείας στην Ελλάδα, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τη δεκαετία του 80. Και συγκεκριμένα, αρχές της δεκαετίας του 80, έχουμε τη διακυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου και ένα από τα πρώτα νομοσχέδια που καταντίθεται στην Ελληνική Βουλή ήταν εκείνο του ΕΣΥ, όπου μεταξύ άλλων μιλάμε για ένα ολοκληρωμένο σύστημα υγειονομικής φροντίδας με κύρια χαρακτηριστικά τη δωρεά παροχή υπηρεσιών υγείας, την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των γιατρών και τον περιορισμό του ιδιωτικού τομέα. Αλήθεια, κύριε Λιονί, πόσο ανατρεπτικό ήταν αυτό το νομοσχέδιο για τη δεκαετία του 80? Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας επιστρέφετε πίσω στις ρίζες του συστήματος υγείας στην Ελλάδα. Πολύ συχνά μπερδεύουμε τους όρους δημόσιο σύστημα υγείας με δημόσια υγεία, με κρατικό σύστημα. Περισσότερο να μείνουμε και να συμφωνήσουμε ότι θα μιλήσουμε σήμερα για το σύστημα υγείας, το οποίο στην ευρύτερη έννοια περιλαμβάνει και τις δημόσιες υπηρεσίες και τις ιδιωτικές. Αυτό σε ένα πολύ ιδιαίτερο σχήμα. Αξίζει να πάμε πίσω σε αυτή τη δεκαετία. Όχι τόσο για να αναφερθούμε σε ιστορικά πρόσωπα, είναι αλήθεια ότι τα πρόσωπα πολύ συχνά αναδεικνύουν και τις εποχές, αλλά κυρίως να πούμε ότι η εποχή εκείνη διαμορφώνεται όχι μόνο στις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης και του κόσμου ευρύτερα. Είναι η περίοδος εκείνη η δεκαετία, ένα-δύο χρόνια λίγο πριν, που ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάνει το μεγάλο άλμα για να αναγνωρίζονται στις ανισότητες στον χώρο της υγείας και έρχεται να μιλήσει για πρώτη φορά σαν θεμέλιο λίθο ενός συστήματος υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Μετακινείται στην άλματα της Σοβιετικής Ένωσης τότε, υπογράφει μια πολύ σημαντική διακήρυξη και αυτή η άβρα της πρώτης διακήρυξης για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας επηρεάζει, είναι αλήθεια, και το κοινωνικοπολιτικό σύστημα τότε της Ελλάδος. Είναι το τέλος της διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας επί Γεωργίου Ράλη, με υπουργό τον Δοξιάδη, το οποίο, αν μη τι άλλο, αρχίζει να κουβεντιάζει τότε την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου, η λέξη φαντάζει ακόμη και σήμερα, σαν ανεκπλήρωτη, συστήματος υγείας. Και γίνονται μεγάλες πολιτικές αλλαγές, γίνεται μεγάλη πολιτική αλλαγή, έρχεται το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, χρησιμοποιεί ήδη την ιστορική συζήτηση για ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα με αναφορά στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και προχωράει πραγματικά το 1983, ο νόμος 1397, ιστορικός πια, 1397-1883, στην ψήφιση ενός νόμου που, αν μη τι άλλο, πραγματικά είχε πολύ μεγάλα μηνύματα, εμπνεσμένο βεβαιότατα και από τις τοπικές αλλά κυρίως ευρωπαϊκές συνθήκες και περισσότερο από την πολύ μεγάλη και σοβαρή διακήρυξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Αλμάτα. Κύριε Λιονί, πάμε στην επόμενη δεκαετία του 90.
Εκεί έχουμε αρχές δεκαετίας του 90, έχουμε τη διακυβέρνηση να λαμβάνει η Νέα Δημοκρατία και έχουμε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ο οποίος ουσιαστικά στηρίζει η κυβέρνησή του το νόμο 2071 το 92, όπου είναι ο εξυγχρονισμός και η οργάνωση του συστήματος υγείας. Πολλοί έχουν χαρακτηρίσει ότι ο συγκεκριμένος νόμος είναι άκρος νεοφιλελεύθερος, με την έννοια ότι μπαίνουν ιδιωτικά συστήματα υγείας στην αγορά, με αποτέλεσμα το δημόσιο σύστημα υγείας να βρίσκεται σε μια κρίση. Ήταν έτσι? Ναι, είπαμε ότι ουσιαστικά η συζήτηση θα στραφεί στο σύστημα. Η λέξη σύστημα ακούγεται σήμερα πολύ απλά, ίσως να είναι και έβυχο, αλλά η λέξη σύστημα συνδέεται με μαγικές λέξεις, συνδέεται με χαρακτηριστικά, συνδέεται με τη λέξη ολοκληρωμένη φροντίδα, συνδέεται με τη λέξη συνεχή φροντίδα, συνδέεται με τη λέξη συντονισμένη φροντίδα. Όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά ποιότητας ενός συστήματος υγείας. Μεγάλο λοιπόν ερώτημα, όπως τρέχουμε ανάμεσα στις δεκαετίες, ανάμεσα στις κυβερνήσεις που ανάλογα με την εκπομπή του πολιτικού τους λόγου προσανατολίζονται πάνω σε ένα νόμο, αναφέρθηκε ο 1397, ο 2071, είναι αλήθεια ότι όλες οι διακυβερνήσεις και τότε και σήμερα, αλλά και όλες τις δεκαετίες που τρέξατε, είναι αλήθεια ότι κάνουν αναφορά στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αν θα μου επιτρέπετε, ναι. Είναι ένα κάποια στιγμή, όπως έλεγε και ο μεγάλος φιλόσοφος Βίτζενστάιν, θα τον έχετε σαφέστατα κουβεντιάσει πολύ στις σχολές του Πανεπιστημίου μας στο Ρέθυμνο, είναι αλήθεια ότι πίσω από τις λέξεις κρύβονται τα νοήματα. Νομίζω ότι ένα από τα μεγάλα θέματα που δεν έχουμε κουβεντιάσει, τι είναι τελικά η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ή τι είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα υγείας. Νομίζω ότι αυτές οι έννοιες είναι θεμελιακές και τα νοήματα που έχουν, αλλά και ίσως και οι ενέργειες τις οποίες ουσιαστικά εισηγούνται. Χωρίς μια τέτοια βαθιά συνεννόηση, θα τα έλεγα συνεννόηση και όχι ομοφωνία, στο τι είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, το τι υπηρεσίες περιλαμβάνει, το τι προσωπικό και τι εκπαιδευμένους επαγγελματίες μέσα ουσιαστικά προσκαλεί, αυτά τα ζητήματα εκτιμώ προσωπικά ότι δεν έχουν ευρύτερα συζητηθεί και ίσως να έχουν οδηγήσει σε πολλές δυσνοήσεις στους πολίτες, αλλά και να έχουν εισάγει σοβαρά θέματα και μέσα στα ίδια τα πολιτικά κόμματα, στις ολοκληρωμένες θεωρητικές προσεγγίσεις τους. Και ήθελα αυτό να το αναφέρω, ότι πολύ συχνά η απόσταση μεταξύ των πολιτικών κομμάτων δεν είναι μόνο οι διαφορές στον τρόπο διακυβέρνησης, αλλά και στις πολιτικές θεωρίες που τους δεσμεύουν, αλλά ακόμη και στις έννοιες που στην προσωπική μου ταπεινή γνώμη νομίζω ιδιαίτερα αυτός ο όρος πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν είναι κατανοητός στην πλήρη του έκταση. Το ερώτημα για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας θα στο θέσω αργότερα. Αλλά θα ήθελα για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι του ΕΣΥ, το ιστορικό πλαίσιο, θα ήθελα να σας κάνω το εξής ερώτημα. Πόσο μακριά είμαστε από την ιδέα του ΕΣΥ? Δηλαδή αυτό το ότι ποιος ήταν ο πυρήνας του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ότι κανένας ασθενής δεν πρέπει να βρίσκεται σε μειονεκτική θέση από κάποιον άλλο. Ανεξάρτητα από την κοινωνική του τάξη, ανεξάρτητα από την εθνική του προέλευση, ανεξάρτητα από το οικονομικό status quo. Πόσο μακριά είμαστε από το ΕΣΥ της δεκαετίας του 80, από την ιδέα των θεμελιωτών? Κοιτάτε, οι ιδέες και στην Ελλάδα, όπως και παντού, δεν θεμελιώνονται έτσι δια επιφυτίσεως Αγίου Πνεύματος. Θεμελιώνονται μέσα από μια ιστορική διαδρομή. Και είναι αλήθεια ότι μπορεί κανένας να εξετάσει αυτές τις θεωρητικές διαδρομές στο Βρετανικό σύστημα υγείας, σε πολύ μεγάλους διανοητές. Ένας από αυτούς ήταν ο Άρτιο Κόχραν, που στη δεκαετία εκείνη του μετά τον πόλεμο μιλούσε και εισήγαγε ουσιαστικά τις έννοιες της ισότητας, αλλά και της κάλυψης των αναγκών και της αποτελεσματικότητας. Αυτές οι έννοιες που ουσιαστικά ενέπνευσαν ένα εξαιρετικό σύστημα για εκείνη την εποχή, αν μη τι άλλο, επηρέασαν και τις δικές μας δεκαετίες
και επηρέασαν και τη φιλοσοφία, όπως πολύ σωστά είπατε, του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και νομίζω ότι υπογραμμίσατε πάρα πολύ και είναι άξιο να το συζητήσει σήμερα. Δεν ξέρω πόσο το συζητάμε. Είναι η μείωση των ανισοτήτων. Η μείωση των ανισοτήτων, δηλαδή ο στόχος ενός συστήματος για να επιτύχει την ισότητα, αλλά μαζί με την αποτελεσματικότητα, γιατί δεν φτάνει μόνο η μία, νομίζω ότι και σήμερα αποτελούν πολύ σημαντικούς στόχους. Πόσο κοντά είμαστε, είμαι από εκείνους που λέω ότι η Ελλάδα βαδίζει. Πάντα βαδίζει και προχωράει μπροστά. Το μεγάλο ερώτημα είναι πόσο γρήγορα βαδίζει και πόσο γρήγορα βαδίζει σε σχέση και με τους άλλους. Αν μου επιτρέπετε να πω, πηγαίνουμε μπροστά, κάνουμε βήματα σημαντικά, αλλά η απόστασή μας, ιδιαίτερα στη συζήτηση σε αυτών των δύο σημαντικών όρων, της ισότητας και της αποτελεσματικότητας, θα πρόσθετα και ένα άλλο όρο, ποιότητα, είμαστε μακριά, κύριε Κοσμαδάκη. Κύριε Λιονί, το θέσατε, ήταν το ακριβώς επόμενο ερώτημα που ήθελα να σας κάνω. Παράγοντες όπως η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η οικονομική επισφάλεια των ευπαθών ομάδων, οι συνθήκες διαβίωσης, τι ρόλο παίζουν στο σύστημα υγείας? Αναφέρεται το μεγαλύτερο, το πιο σημαντικό προσδιοριστή σήμερα της νοσηρότητας και μάλιστα της πολλαπλής νοσηρότητας. Είναι η φτώχεια. Είναι αλήθεια ότι συνδέεται σήμερα με πάρα πολλά νοσήματα. Προσδιορίζει, θα έλεγα, όχι μόνο την χαμηλή ποιότητα ζωής, τη χαμηλή ευδαιμονία, αλλά προσδιορίζει ακόμη και την κατάληξη της ζωής, του θανάτου. Στην Ελλάδα η ανισότητα όσον αφορά το προσδόκιμο της επιβίωσης, όπως φαίνεται στο προσδόκιμο της επιβίωσης, δηλαδή το προσδόκιμο επιβίωσης για συγκεκριμένες ηλικίες, ανάλογα αν είσαι πλούσιος ή φτωχός, είναι πάνω από 4 έτη. Πάνω από 4 έτη. Ακριβώς, είναι πάνω από 4 έτη. Που σημαίνει η φτώχεια από μόνο είναι ένας πολύ σοβαρός προσδιοριστής, είναι το ζήτημα το οποίο ουσιαστικά θα πρέπει να επηρεάσει και την αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών των ιατρικών σχολών, δηλαδή η εστίαση στη φτώχεια και οι τεχνικές προσέγγισης των φτωχών και της οικογένειας, γιατί μιλάμε κυρίως για την ελληνική οικογένεια σήμερα, που είναι και ο αποδέχτης της φτώχειας, τα νοικοκυριά όπως συνηθίζουμε και λέμε στη γλώσσα των οικονομικών της υγείας, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ο κύριος και ο μεγάλος στόχος ακόμη και των προγραμμάτων προπτυχιακής εκπαίδευσης. Μάλιστα. Το επόμενο ερώτημα το οποίο ήθελα να σας κάνω αφορά τις πηγές χρηματοδότησης του ΕΣΥ. Πιστεύω, βασικά έτσι είναι, ότι υπάρχουν τρεις πηγές χρηματοδότησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Είναι ο κρατικός προϋπολογισμός με τους άμεσους και έμεσους φόρους. Είναι η κοινωνική ασφάλιση, η οποία γίνεται είτε μέσα από εισφορές των εργαζομένων, είτε μέσα από εισφορές εργοδοτών, είτε γίνεται μέσα από ιδιωτικές πληρωμές. Κύριε Λιονί, αυτό το σύστημα υγείας, έτσι πως χρηματοδοτείται, είναι βιώσιμο? Κοιτάτε, το πρόβλημα δεν είναι, μιλάτε για τους τρεις βασικούς πυλώνες της χρηματοδότησης και αυτή είναι. Νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει να συζητήσει κανένας περισσότερο είναι πρώτον ποιο είναι το σύστημα της χρηματοδότησης και της αποζημίωσης. Εδώ είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Υπάρχουν αρκετές προσεγγίσεις και σοβαρές προτάσεις σήμερα ότι η προοπτική χρηματοδότηση ή η χρηματοδότηση της προοπτικής είναι αυτή που μπορεί πραγματικά να αλλάξει σήμερα. Αλλά κυρίως η μεγάλη συζήτηση είναι για το ποιος είναι ο πληρωτής από τη μια μεριά και συγχρόνως εκείνος, δηλαδή το ενιαίο σύστημα που θα αναλαμβάνει τις πληρωμές, αλλά που και συγχρόνως αποπληρωτής θα είναι και διαπραγματευτής. Και σήμερα έχουν κατατεθεί σοβαρές προτάσεις ότι ο ΕΟΠΗ θα μπορεί να είναι ο μοναδικός και ενιαίος φορέας που θα αναλαμβάνει και τις πληρωμές αλλά και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των προμηθευτών και των υπηρεσιών. Γίνεται μια σοβαρή συζήτηση. Είναι αλήθεια ότι μπορούν να γίνουν και πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά. Για να μπορέσει όμως αυτό να γίνει, θα πρέπει να εξεταστεί το σύστημα ενιαία. Και ο ΕΟΠΗ, είναι μια σοβαρή πρόταση, θα πρέπει ουσιαστικά να εξετάζει το σύστημα υγείας στην Ελλάδα και να βλέπει και να εξετάζει το δημόσιο μαζί με το ιδιωτικό σύστημα.
Παρόλο που προσωπικά μιλάω σαν ένα πρόσωπο που υπηρετώ από χρόνια το δημόσιο, το κρατικό σύστημα και δεν έχω προσωπικές εμπειρίες από τον ιδιωτικό τομέα, είναι αλήθεια ότι οι σημερινές συνθήκες στην Ελλάδα και τα σημερινά δημοσιονομικά θέματα ουσιαστικά εισηγούνται το σύστημα ιδιωτικό και δημόσιο τομέας να εξετάζεται μαζί και οι διαπραγματεύσεις των τιμών αλλά και το παζάρι γενικότερα να γίνεται με έναν πληρωτή και έναν διαπραγματευτή που μπορεί να νεοποιεί. Πιθανόν να φαίνεται απλό ή αρκετά σύνθετο και είναι ένα κομμάτι που είναι πολύ επηρεασμένο από ιδεολογία, είναι αλήθεια, πάρα πολύ, αλλά στα θέματα του management και της διαχείρισης το σύστημα ιδιωτικό και δημόσιο τομέα θα πρέπει να εξετάζεται μαζί. Τις συνθήκες, τους όρους, τη διαπραγμάτευση, τις τιμές θα πρέπει να την αναλάβει ένας φορέας που θα πρέπει να ανήκει στο δημόσιο, παραδείγματος χάρη ο ΕΟΠΗ, και δεν θα πρέπει να υπάρχουν εμπόδια στην προσφορά. Αυτό είναι κάποιες βασικές αρχές. Πιθανόν αν το εξετάσει κανένας από μακριά, χωρίς να το διαβάσει συστηματικά, να θυμίζει νεοφιλελεύθερη προοπτική, δεν είναι. Αλλά και υπάρχουν πολλά επιχειρήματα ότι με αυτό το σύστημα της χρηματοδότησης, πιθανόν το σύστημα υγείας, να μην είναι μόνο βιώσιμο, αλλά να είναι και αποτελεσματικό, γιατί νομίζω ότι το τονίσαμε στην αρχή, το αποτέλεσμα του και η απόδοση του συστήματος, ιδιαίτερα στην αποφεύξιμη θνησιμότητα και νοσηρότητα, δηλαδή στην πρόληψη και στην προαγωγή, είναι πολύ χαμηλή η απόδοση και η αποτελεσματικότητα του συστήματος. Δηλαδή μπορεί να ξοδεύουμε χρήματα και να μην παίρνουμε αποτέλεσμα, άρα είναι μη αποδοτικό. Και αυτό έχει έκφραση σήμερα στους δείχτες υγείας, που ευχαρίστως να τους κουβεντιάσουμε. Γιατί χωρίς αναφορά και συζήτηση για τους δείχτες υγείας, δηλαδή για τους δείχτες εκείνες που αντικατοπτρίζουν την υγεία του ελληνικού πληθυσμού, συζήτηση για το σύστημα υγείας, για τη δικαιοσύνη του, που είναι πολύ μεγάλο το fairness, για την ισότητα, για την αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και φυσικά για τη χρηματοδότησή του δεν μπορεί να γίνει. Άρα πιθανόν αυτό που θα ήθελα και εγώ τώρα στη συζήτησή μας να εισάγω είναι ότι είναι πολύ εξαιρετικό το θέμα της χρηματοδότησης, έστω και αν είναι ευαίσθητο, επηρεασμένο από πολλές σοβαρές πολιτικές προεκτάσεις. Είναι πολύ σημαντικό να εξετάσουμε σήμερα που είμαστε. Και ποια είναι εκείνα τα μέτρα τα οποία θα βελτιώσουν την κατάσταση υγείας του ελληνικού πληθυσμού, θα τη φέρουν πιο κοντά στην υγεία των προνομιούχων ευρωπαϊκών κρατών, συγχρόνως με το μικρότερο δυνατό κόστος. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ερώτημα που αξίζει να συζητηθεί. Ο ΕΟΠΗ ήταν κατάκτηση των τελευταίων ετών. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν έχει κλείσει ούτε μια δεκαετία ο ΕΟΠΗ από τότε που συγχωνεύτηκαν τα ασφαλιστικά ταμεία. Μέχρι τότε είχαμε ένα μοντέλο ότι ο κάθε επαγγελματικός κλάδος είχε το δικό του ασφαλιστικό ταμείο. Αυτό δεν αποτελούσε βασικά μία χρόνια παθογένεια του μεταπολιτευτικού συστήματος, ότι είχαμε πάρα πολλά ασφαλιστικά ταμεία. Κοιτάξτε, στην Ελλάδα έχουμε τη λέξη πολλά παντού. Έχουμε πολλούς γιατρούς, έχουμε πολλούς επαγγελματίες υγείας, ενώ φαρμακοποιός οδοντιάτρους, έχουμε λίγους νοσηλευτές, αυτό είναι εξαίρεση. Είχαμε πολλά ασφαλιστικά ταμεία. Νομίζω η λέξη πολλά. Αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα σήμερα είναι εννέα συστήματα, εννέο σύστημα στη χρηματοδότηση, αλλά και εννέα συστήματα στη διαχείριση. Θέλει εννέους κανόνες δηλαδή, σε ένα σύστημα που δεν μπορεί να χωρίζεται ιδιωτικό και δημόσιο, δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας από πρωτοβάθμια, κοινωνική φροντίδα, το social care που ανήκει και σε άλλο υπουργείο μακριά, η ψυχική υγεία ξεχωριστά. Αυτό το ολοκληρωμένο που ακούει στον αγγλικό όρο integration σύστημα, που θα έχει συνάψεις, που θα έχει ροές, που θα έχει παραπομπές και θα διασφαλίζει την ελεύθερη, με όρους επιλογής, απρόσκοπτη, χωρίς εμπόδια, κίνηση του προσώπου, ελεύθερη και χωρίς κόστος μετακίνηση σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα, είναι το ζητούμενο. Κάπως έτσι προδιάγραψα ένα σύστημα που ανεξαρτήτως του δεδαλώδους ασφαλιστικού του συστήματος, αλλά και του
ιδιαίτερα διασπασμένου συστήματος υπηρεσιών υγείας. Πιστεύω να μου κάνετε ερωτήσεις, να μου πείτε πού πηγαίνει ο ασθενής με Αλσχάιμερ και μάλιστα στο τελευταίο στάδιο, πού καταλήγουν οι ασθενείς με χρόνια νοσήματα, σε ποιο βαθμό υπάρχει παρηγορητική ή παρηγορική θεραπεία, σε ποιο βαθμό υπάρχουν hospices. Αυτά τα κομμάτια του συστήματος υγείας που μέχρι τώρα ένα σύστημα υγείας δεν τα έχει εξετάσει, όχι μόνο μέσα από το σύστημα χρηματοδότησης ή το κοινωνικό ασφαλιστικό του, αλλά δεν τα έχει εξετάσει σαν έννοιες, σαν αναπόσπαστα κομμάτια ενός συστήματος υγείας. Πώς μπορώ εγώ να σκεφτώ ότι μια οικογένεια σήμερα, η οποία είναι φτωχή ένα νοικοκυριό και έχει έναν ηλικιωμένο ασθενή με Αλσχάιμερ ή έναν ασθενή που φεύγει με καρκίνο και που δεν έχει να τον φροντίσει, αυτόν πού τον αποθέτει. Τα έχουμε ρωτήσει αυτά. Νομίζω ότι τα μηνύματα που εκπέμπει το νέο σας κανάλι είναι να θέσει ακριβώς η συζήτηση και ζητήματα που δεν έχουν κουβεδιαστεί. Η αλήθεια είναι ότι ο χώρος της δημόσιας υγείας είναι δεδαλώδης. Απλά επειδή μας πιέζει πάρα πολύ ο τηλεοπτικός χρόνος, θα ήθελα να μείνουμε στα ερωτήματα αυτά που σας θέτω, γιατί είναι άλλωστε που πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή τριών και τεσσάρων ωρών. Ας πάμε τώρα σε ένα άλλο κομμάτι το οποίο θέλω να σχολιάσουμε, επειδή το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Έχετε μάλιστα έδρα πάνω σε αυτό. Είστε καθηγητής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Σε τι κατάσταση βρίσκεται η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στη χώρα μας? Και για να το καταλάβουν οι τηλεθεατές μας, έτσι, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, μιλάμε για υπηρεσίες υγείας όπου ο ασθενής ουσιαστικά δεν νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, αλλά ουσιαστικά του παρέχονται υπηρεσίες υγείας έξω νοσοκομιακές. Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε? Ακουμπάτε ένα από τα αγαπημένα μου θέματα, που δεν είναι μόνο θέμα αναφοράς και εκπαίδευσης, αλλά κυρίως θέματα της ενασχόλησης, επιστημονικής μου ενασχόλησης όλα τα χρόνια. Θα ήθελα να κάνω μία αναφορά ότι τα ζητήματα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ακουμπάνε όλη την Ελλάδα. Θεωρώ ότι όλα τα πολιτικά κόμματα που διακυβέρνησαν είχαν ένα ενδιαφέρον για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Νομίζω ότι έκανε αναφορά στο Δοξιάδη, θα μπορούσε να κάνει αναφορά στη διακυβέρνηση του Πασόκ που πραγματικά προχώρησε και θεμελίωσε πολλά. Μπορούσε να αναφέρει κανένας τον Μακαρίτη, πια Κώστα Στεφανή. Υπάρχουν πολλές διακυβερνήσεις που πραγματικά προχώρησαν. Ακόμη και η διακυβέρνηση επί εποχής Γεωργιάδη έθεσε ζητήματα σοβαρά για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και τα ψηλάφισε σε ικανοποιητικό βαθμό. Είναι αλήθεια ότι και ο τελευταίος νόμος επί διακυβέρνηση σημερινού Υπουργού Ανδρέα Ξανθού για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πάει τη συζήτηση ακόμη παραπέρα. Εισάγει καινούργιες έννοιες, ομάδα υγείας, εισάγει την έννοια των ακαδημαϊκών μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η δική μου εικόνα είναι ότι οι προσπάθειες που γίνονται από τους πολιτικούς, έστω και αργές, είναι στην κατεύθυνση μιας ενιαίας και ολοκληρωμένης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Είναι αλήθεια όμως ότι απέχουμε πάρα πολύ, όπως είπα, στο να κατανοήσουμε το τι είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, πώς αυτή από ποιους προσφέρεται, ποιες είναι οι συνάψεις της, τι εκπαίδευση πρέπει να έχει το ανθρώπινο δυναμικό, σε ποιο βαθμό η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μπορεί να προσεγγίσει σήμερα την οικογένεια, που είναι και το μεγάλο ζητούμενο, σε ποιο βαθμό καινούργια οργανωτικά σχήματα μέσα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και κυρίως η ανάπτυξη των μεγάλων δικτύων που θα ολοκληρώνουν την. Σε ποιο βαθμό η ίδια η τεχνολογία, που είναι διαφορετική στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, θα μπορεί να την ευοδώσει. Όλα αυτά τα ζητήματα και το κυριότερο για μένα, μαζί με την εκπαίδευση, σε ποιο βαθμό η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στοιχίζεται στα μεγάλα, στα μείζωνα, χρόνια προβλήματα υγείας του ελληνικού πληθυσμού, αυτά που κοστίζουν σε χρήματα, αλλά κοστίζουν και σε ανθρώπινες ζωές και σε αναπηρία. Μια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας χωρίς συμβολιακή δέσμευση, χωρίς στόχευση σε αυτά τα ζητήματα που ανέφερα προηγουμένως και στους μείζωνες παράγοντες κινδύνου της υγείας που εκτρέπουν ήδη τους δείχτες επιταχύρω, μια τέτοια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας τη χρειαζόμαστε. Που σημαίνει ότι τα βήματα έχουν γίνει και μάλιστα είναι ουσιαστικά, έστω και αν δεν είναι η κάλυψη όλου του πληθυσμού με τις καινούργιες προσεγγίσεις και δομές, απέχομαι όμως πραγματικά αρκετά από αυτό που αξίζει ο ελληνικός λαός. Θέλουν ακόμη πολύ πιο ουσιαστικά βήματα στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, στη στόχευση
των μυζώνων παραγόντων κινδύνων και των χρονίων νοσημάτων, στην εστίαση στην ελληνική οικογένεια που χάνεται μέρα με τη μέρα και φυσικά στην ολοκλήρωση του συστήματος με τη γεφύρωση του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα και ιδιαίτερα τη γεφύρωση του τομέα υγείας με τον τομέα φροντίδας, με τον τομέα της ψυχικής υγείας και της δημόσιας υγείας. Φυσικά με την εμπλοκή, και κλείνω εδώ, των ίδιων των ασθενών που πρέπει να γίνουν ένα απόσπαστο κομμάτι στη λήψη της απόφασης για το σύστημα υγείας, αλλά και φυσικά της τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε τοπικής είτε περιφερειακής, που είναι και ένα θέμα που ελπίζω τους επόμενους μήνες να κουβεντιαστεί σοβαρά. Ήθελα να βάλουμε και στο πρώτο μέρος το κομμάτι της υπεριστατογράφησης. Έτσι. Γιατί τώρα ξαναξεκινάει η υπόθεση Νοβάρτης. Δεν θέλω τώρα να μπω στο κομμάτι απόδοσης ευθυνών, πολιτικών ευθυνών και πάλι λέγοντας. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Λιονί, αλήθεια περιορίστηκε το φαινόμενο της υπεριστατογράφησης μέσα από την ηλεκτρονική συσταγογράφηση, ότι πλέον ο γιατρός, αν θέλει να γράψει το φάρμακο, θα πρέπει να το περάσει στο ηλεκτρονικό σύστημα. Αμβλήθηκε το φαινόμενο? Κοιτάξτε, το φαινόμενο βλήθηκε και υπήρξαν μηχανισμοί που έχουν εφαρμοστεί και αλλού, που πραγματικά έλεγξαν σε κάποιο βαθμό. Η ερώτηση όμως είναι αν το λύνουν. Γιατί το μεγάλο ερώτημα είναι αν αντιμετωπίζεται η συμπεριφορά και το αίτημα από τον ίδιο τον καταναλωτή, το πρόσωπο, τον ασθενή που ζητάει τα φάρμακα, γιατί εκεί είναι η επένδυση στην εμπιστοσύνη, και αν λύνεται από την εκπαίδευση του ίδιου του επαγγελματία, του γιατρού που συνταγογράφει, σε ποιο βαθμό συνταγογράφει σωστά. Ανοίγω τώρα πολύ μεγάλα ζητήματα, τα ζητήματα της ασφάλειας της συνταγογράφησης, όχι μόνο του αριθμού, της ασφάλειας και της ποιότητας, που είναι επίσης ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Εδώ χρειάζονται να γίνουν πολλά βήματα. Το τονίζει και η έκθεση, η πρόσφατη του ΟΣΑ και το προφίλ της Ελλάδας του 2017, ότι τα ζητήματα της ποιότητας, και μέσα εκεί είναι και τα ζητήματα της ποιότητας στη συνταγογράφηση, που σημαίνει κατάλληλη συνταγογράφηση, χωρίς κινδύνους και με το μικρότερο κόστος. Σε αυτό χρειάζεται να γίνουν πάρα πολλά. Οι κατευθύνσεις που είχαν γίνει με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση είναι σημαντικές, περιόρισαν αρκετά το φαινόμενο, φαίνεται όμως ότι δεν ελέγχεται, ιδιαίτερα το κομμάτι της ακατάλληλης συνταγογράφησης. Και η Ελλάδα ανήκει σε αυτές τις χώρες με το μεγαλύτερο αριθμό φαρμάκων ανά ασθενή, που όμως είναι αλήθεια, και αυτό θα ήθελα ίσως να το κουβεντιάσουμε μετά, συνδέεται και ότι ο Έλληνας παρουσιάζει υψηλή πολλαπλή νοσηρότητα και μετά το 65 του φτάνει στο προσδόκιμο της επιβίωσης, εξακολουθεί να είναι ψηλά, 81,8 είναι περίπου το προσδόκιμο της επιβίωσης, αυτό που λέμε που δεν είναι ακριβώς ο μέσος όρος ζωής. Αυτό θα συζητήσουμε στην πρόληψη, στο δεύτερο μέρος. Ναι, αλλά όμως τα 2/3 από τους ανθρώπους 65 χρονών και πάνω είναι άτομα με αναπηρία, με ελλείμματα στη λειτουργικότητα. Αυτό πιθανόν να έχει σχέση με την υπερσυνταγογράφηση και κυρίως με την πίστη του ανθρώπου ότι γράψε μου περισσότερα φάρμακα για να δω περισσότερο την υγειά μου, αλλά και με το έλλειμμα της εκπαίδευσης ημών με ήττα των γιατρών, που πάμε πολύ γρήγορα στη συνταγογράφηση χωρίς να μετράμε άλλους παραμέτρους βελτίωσης να βλέπουμε της υγείας χωρίς φάρμακο ή με λιγότερο φάρμακο. Και μια τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε το πρώτο μέρος. Κύριε Λιονί, σας καλώ τώρα να φανταστείτε αυτό σας ένα υπουργό υγείας. Για να καταστεί το σύστημα υγείας βιώσιμο, αν σας έλεγα να μου κωδικοποιήσετε κάποια πράγματα, ποια θα μου λέγατε? Είναι εξαιρετική υποθετική ερώτηση. Είναι μια υποθετική ερώτηση, θα μπορούσε να γίνει και έκθεση ιδεών για εσάς. Είμαι εκπαιδευτικός. Η επένδυση δικιά μου θα ήταν στην εκπαίδευση. Δεν θα ήθελα, με συγχωρείτε πολύ, να προσλάβω κανένα πρόσωπο, όχι μόνο χωρίς την απαραίτητη εκπαίδευση και τη γνώση, αλλά χωρίς την απαραίτητη ενδυνάμωση και ευαισθητοποίηση που θα πρέπει να έχει ο υγειονομικός για να αντιμετωπίζει τα μείζωνα θέματα. Θα έδινα το μεγάλο ρόλο στην εκπαίδευση, η οποία θα την έβλεπα και στο προπτυχιακό επίπεδο με ενιαίες σχολές επιστημών υγείας, ιατρική και τα επαγγέλματα υγείας μαζί,
αλλά θα την έβλεπα και σαν συνεχιζόμενη εκπαίδευση, επένδυση δηλαδή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την ομάδα, δίδοντας προτεραιότητα, ρόλο, αλλά και χρήματα στα επαγγέλματα υγείας. Και ιδιαίτερα στο πρώτο σημείο επαφής που είναι ο νοσηλευτής-νοσηλεύτρια. Φίλοι και φίλες, το πρώτο μέρος μόλις ολοκληρώθηκε. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για το δεύτερο μέρος, όπου θα θέσουμε ερωτήματα που αφορούν την πρόληψη. Φίλοι και φίλες, επιστρέψαμε. Δεύτερο μέρος για τη σημερινή εκπομπή και βάζουμε επιτάπητο στο θέμα της πρόληψης. Κύριε Λιονί, θέλω τώρα να επικαλεστώ αφενός την ιδιότητά σας ως ιατρικός επιστήμον και αφετέρου την ιδιότητά σας ως κοινωνικός παρατηρητής που είστε και αντιλαμβάνεστε την συμπεριφορά των ανθρώπων. Το πρώτο ερώτημα που θέλω να σας θέσω για το δεύτερο μέρος της εκπομπής είναι αν έχει αλλάξει η ζωή των Ελλήνων σε σχέση με πριν από 40 χρόνια. Έχει αλλάξει η ζωή των Ελλήνων. Νομίζω είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι τώρα. Είναι η πρόληψη. Είναι αυτό για το οποίο οι Ευρωπαίοι συχνά μας κατηγορούν. Αν θα δείτε σε όλες τις εκθέσεις, λένε ότι οι Έλληνες δεν μπορούν να κατανοήσουν την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας. Ακουμπήσατε όμως πραγματικά σε αυτό που είπατε για τον τρόπο ζωής, τι έχει αλλάξει. Ίσως αυτή και να είναι και η αφετηρία μιας ουσιαστικής συζήτησης για την ανάπτυξη ενός εύρωστου, ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού συστήματος υγείας. Θα πάρω και παραδείγματα από τη σημερινή μου μέρα. Δεν μιλάμε. Δεν μιλάμε μεταξύ μας. Ή τουλάχιστον δεν μιλάμε όπως εμείς θα θέλαμε. Η γλώσσα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο. Πολλοί ασθενείς μου κάνουν παράπονα για μας, τους γιατρούς, ότι δεν ξέρουμε να τους μιλήσουμε. Και δεν ξέρουμε να τους μιλήσουμε, ίσως να τους προσέξουμε, ίσως να τους δώσουμε σημασία ή ενδιαφέρον. Τα έχουμε δημοσιεύσει αυτά. Έχουμε δημοσιεύσει ποιες είναι οι προσδοκίες, οι επιθυμίες των Ελλήνων ασθενών. Το Ινστιτούτο Υγείας στην Αμερική λέει την εστιασμένη στο πρόσωπο ή στον ασθενή φροντίδα, ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι η φροντίδα που ανταποκρίνεται στις επιθυμίες, στις προσδοκίες, στις ανάγκες των ίδιων των προσώπων. Ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, σας είπα λοιπόν, την γλώσσα. Η γλώσσα η οποία πρέπει να είναι γλώσσα ενθάρρυνσης και προτροπής. Τη λέω αυτή και το συνδέω με την πρόληψη, γιατί όπως καταλαβαίνετε τα μείζωνα θέματα που μας απασχολούν σήμερα, συνήθειες που λέγονται εξαρτήσεις, γιατί έτσι τις θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, κάπνισμα, αλκοόλ, διατροφή που συνδέεται με την παχυσαρκία, εμβολιασμοί, προσυμπτωματικός έλεγχος, αυτά που λέμε screening, για την έγκαιρη διάγνωση καρκίνων, τραχύλος της μήτρας, μαστού, παχαίος εντέρου, προστάτη. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι θέματα συμπεριφοράς. Λυπάμαι που το λέω, αλλά εμείς οι γιατροί και εμείς οι καθηγητές δεν διδάσκουμε τους φοιτητές μας και τους γιατρούς πώς αλλάξουν τη συμπεριφορά. Ούτε είναι μόνο θέμα των ψυχολόγων και των εξαιρετικών άλλων επαγγελματίων υγείας. Η γλώσσα ως μηχανισμός ενθάρρυνσης και προτροπής, που μέσα από εκεί θα ξετυλίζεται και το σχέδιο αλλαγής κάτω από την επιθυμία και τη δική απόφαση, αλλά τη δική μας αρρωγή, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα εκπαίδευσης, κύριε Κοσμαδάκη. Με αποτέλεσμα οι προσταγές, κόψε το ποτό, μη καπνίζεις, κάνε άσκηση, τρέχα 150 λεπτά την εβδομάδα, για να αποφύγεις αυτό, όπως καταλαβαίνετε, μένουν χωρίς αποτέλεσμα. Η γλώσσα λοιπόν και η εκπαίδευση η δικιά μας είναι απαραίτητη για να πείσουμε. Ακούσατε και φέτος 100 και τόσοι θάνατοι, κινητοποιούνται οι περισσότεροι μόνο όταν έρχονται οι αρνητικές ειδήσεις, θάνατοι από την επιδημία της γρίπης. Συχνά οι γιατροί μένουν μόνο στο κάνε τον εμβολιασμό και οι ασθενείς δεν κάνουν τον εμβολιασμό. Είναι πολλά τα ζητήματα αυτά τα οποία θα πρέπει να τα εξετάσουμε, αλλά κυρίως έκανα την υπογράμμιση ότι η εκπαίδευση η δικιά μας
για την αλλαγή της συμπεριφοράς. Μέσα σε αυτό το λόγο πρέπει να τον εμπλουτίσουμε, κύριε Κοσμαδάκη. Εμείς οι γιατροί πρέπει να μιλάμε πιο ανθρώπινα. Και η ανθρώπινη προσέγγιση στον ασθενή έχει μέσα αυτό το στοιχείο που το λέμε συμπόνια, ενσυναίσθηση. Δεν είναι οι γιατροί χωρίς συναίσθημα, ίσα-ίσα. Εμείς στην ιατρική σχολή είμαστε πολύ περήφανοι για την νεότητα των νέων γιατρών που φεύγουν και από το πανεπιστήμιό μας. Όμως είναι θέμα εκπαίδευσης. Το να μιλήσεις λοιπόν τον άλλον και να τον με ενσυναίσθηση και αλλά και με πολλές άλλες τεχνικές είναι και αυτό θέμα εκπαίδευσης. Δυστυχώς η μεγάλη σημασία που δόθηκε τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο μέσα από τις ιατρικές σχολές, αλλά γενικότερα από το σύστημα παιδείας, είναι κυρίως προσταγές ή επιταγές τύπου συνταγοφάρμακα, εγχειρήσεις ή επεμβάσεις, όταν πια η νόσος έχει εξελιχθεί. Η συμμετοχή του λόγου, της συμπεριφοράς, της πρόληψης, της προαγωγής υγείας, αλλά και κυρίως των ψυχολογικών μεθόδων παρακίνησης, που ανέφερα ότι έχουν πολύ μεγάλο ρόλο, δεν είχαν αποτελέσει μέχρι τώρα μέρος της προσοχής μας. Με αποτέλεσμα, σήμερα, αν και έχουν βελτιωθεί κάποιοι δείχτες, δηλαδή, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση, η κατανάλωση του ινοπνεύματος είναι μικρότερη από ό,τι ήταν παλιότερα, σε σχέση πάντα με τους Ευρωπαίους, ο αριθμός των καπνιστών έχει πέσει ιδιαίτερα στους άνδρες, αλλά παραμένει υψηλός. Ο βαθμός της παχυσαρκίας έχει μειωθεί κατά τη, αλλά παραμένει πάρα πολύ υψηλός στους έφηβους και στα παιδιά. Υπάρχουν βελτιώσεις στους δείχτες, αλλά εντούτοις οι δείχτες αυτοί, που είναι κυρίως συνδέονται με την πρόληψη, παραμένουν υψηλοί και πραγματικά κάνουν την εκτίμηση, την πρόβλεψη για χρόνια νοσήματα, και στην Ελλάδα αλλά και στην Κρήτη που έχουμε δεδομένα, την κάνουν λίγο απαισιόδοξη. Άρα, συνεπώς, πρέπει να επενδύσουμε στην πρόληψη και στην προαγωγή της υγείας με πολλές τεχνικές και με πολλή δόση εκπαίδευσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και όχι μόνο στην προπτυχιακή. Σε επίπεδο Κρήτης, τι παρατηρείτε? Κοιτάτε, και παίρνω ως παράγοντες το κάπνισμα, το αλκοόλ, την έλλειψη σωματικής δραστηριότητας και την κατανάλωση τροφίμων που ουσιαστικά προκαλούν την παχυσαρκία. Τι παρατηρείτε στην Κρήτη? Στην Κρήτη, με βάση πρόσφατες δημοσιεύσεις μας, εμείς δεν παρατηρήσαμε αυτό που δημοσιεύτηκε από τον ΟΟΣΑ για το προφίλ της υγείας για την πτώση των καπνιστών. Οι μελέτες μας και στους 4 νομούς που είχαμε στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος σε συνεργασία με την ΟΤΑΒΑ του Καναδά έδειξαν ότι τα ποσοστά παραμένουν ψηλά, όσο περίπου ήταν, γύρω στο 35% για ενήλικες. Που σημαίνει ότι δεν είχαμε εικόνα ότι ο αριθμός των καπνιστών, ιδιαίτερα στους άνδρες, μειώθηκε. Για το ενόπνευμα δεν μπορώ να δώσω την εικόνα, αλλά φαίνεται ότι τα ποσοστά της κατανάλωσής του παραμένουν υψηλά και φαίνεται να σχετίζονται, θα έχετε ακούσει και τις μελέτες που έχει κάνει και η γαστρολογική κλινική εδώ η Πανεπιστημιακή με τον κύριο Μουζά, να σχετίζονται με την κύρωση και κυρίως όχι την κύρωση που δεν είναι με την υπατήτηδα, αλλά κυρίως με την αλκοολική, με το αλκοολικό ή μη αλκοολικό λιπόδες ύπαρ. Η παχυσαρκία, ιδιαίτερα στα παιδιά, οι δείκτες είναι ίσως υψηλότεροι στην Ελλάδα. Σε επίπεδο Κρήτης. Υπάρχουν αρκετές μελέτες που είχε κάνει και η κλίμας κλινική και παλιότερα ο καθηγητής ομότιμος σήμερα, ο κύριος Καφάτος, σε όλους τους νομούς που πραγματικά έχει δείξει από πολλά χρόνια το υψηλό βαθμό της παχυσαρκίας στα παιδιά. Άρα έχουμε αρκετούς προσδιοριστές, τους οποίους πρέπει να τους λάβουμε υπόψη μας, με τεχνικές προσεγγίσεις που θα πρέπει να ξεκινάνε από την οικογένεια. Πάρα πολύ μεγάλο το θέμα της οικογένειας. Δεν το έχουμε αναζητήσει. Εσείς ως κοινωνικός επιστήμον το έχετε κουβεντιάσει πολλές φορές και με τους συναδέλφους μου στο Ρέθυμνο. Δυστυχώς οι υπηρεσίες υγείας την οικογένεια την αφήνουν απ' έξω. Η οικογένεια όμως είναι εκείνη πάνω στην οποία θα αναπτυχθούν οι ρίζες των συνηθιών και των εξαρτήσεων. Μια οικογένεια που είναι διαφορετική στη σύνθεσή της, που έχει διαφορετικούς ρόλους, αλλά που εξακολουθεί και στην Κρήτη ειδικότερα να έχει ένα θεμελιακό ρόλο στην ανάπτυξη των συνηθιών και του τρόπου ζωής. Για να το κάνουμε, συγγνώμη κύριε καθηγητή, για να το κάνουμε πιο κατανοητά, ένας γονέας ο οποίος έχει μια κακή συνήθεια, παραδείγματος χάρη να πίνει,
το παιδί μπορεί να μοιηθεί σε αυτόν τον τρόπο, σε αυτή τη στάση ζωής. Ναι. Αυτό δεν λέτε τώρα αυτή τη στιγμή? Δεν θα ήθελα να το πω έτσι. Είμαι πάρα πολύ προσεκτικός στους όρους, με την έννοια γιατί θα ήθελα να αποφύγω στιγματισμούς. Αναφέρθηκα περισσότερο στην οικογένεια. Υπάρχει ένας εξαιρετικός όρος που λέγεται εγγραμματοσύνη στον χώρο της υγείας. Εγγραμματοσύνη σημαίνει εγγράμματος, όχι νομορφωμένος σε θέματα υγείας, αλλά το πρόσωπο που μπορεί να εξετάσει τι είναι αυτό που βοηθάει ή επιδεινώνει την υγεία, πόσο κοντά αυτή η πληροφορία και η γνώση είναι στον ίδιο, πόσο μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη γνώση για να αλλάξει τις συνήθειές του. Δεν είναι λοιπόν μόνο αυτός που γνωρίζει διάχυτα τι είναι αυτό που βλάπτει, τι είναι αυτό που ωφελεί, αλλά και αυτός που έχει τις δυνατότητες να χρησιμοποιεί την πληροφορία, είτε είναι στο διαδίκτυο, είτε είναι στις υπηρεσίες υγείας, από εκεί και πέρα να την συνδέει με τον εαυτό του, να αξιολογεί τη σημασία που έχει και να παίρνει αποφάσεις. Αυτό σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι εγγράμματος. Οι οικογένειες που δεν έχουν αυτές τις δεξιότητες που διδάσκονται, κύριε Κοσμαδάκη, γι' αυτό λέμε ότι ένας κυρίαρχος ρόλος των υπηρεσιών υγείας είναι να το κάνει αυτό, οι οικογένειες, που συχνά είναι οικογένειες που είναι κοινωνικο-οικονομικά απομονωμένες, αυτές οι οικογένειες έχουν μικρότερη πιθανότητα όχι να διδάξουν, αλλά να προτρέψουν το παιδί τους να πάρει υγιές αποφάσεις. Το λέμε έτσι περισσότερο γιατί αυτό είναι ανεξάρτητο από τη μια συνήθεια ή όχι. Δείχνει έναν τρόπο, μια φυσική δεξιότητα που αποκτάται κυρίως με την εκπαίδευση. Συνεπώς λέμε λοιπόν ότι η οικογένεια μπορεί να αποτελέσει στόχο των υπηρεσιών υγείας αλλά και της επίσημης εκπαίδευσης, ώστε σιγά σιγά, και αυτό είναι τα ζητήματα της ισότητας, ένα σύστημα ολοκληρωμένο που μου θέσατε στην αρχή θα πρέπει να έχει τέτοιου είδους απευθείας πρόσβαση, γνώσεις και απόκτηση δεξιοτήτων. Το μεγάλο ερώτημα όμως εδώ, γιατί εδώ θα ήθελα τη συζήτηση νεοφιλελεύθερη ή μη νεοφιλελεύθερη, από πού η γνώση, από ποιες πηγές. Δικές μας δημοσιεύσεις μαζί με δύο φιλανδικά πανεπιστήμια έδειξαν ότι αρκετές ιστοσελίδες σήμερα για επιλεγμένα θέματα υγείας και ψυχικές διαταραχές και σωματικές, η πληροφορία που υπάρχει είναι ακατάλληλη. Που σημαίνει λοιπόν ότι ένας με τις μείζονες υποχρεώσεις ενός δημόσιου συστήματος υγείας μαζί με τα πανεπιστήμια και τους επίσημους εκπαιδευτικούς φορείς είναι να αναπτύξει, να εξετάσει, να ελέγξει, να προτυπώσει και να προβάλλει ποια είναι τα μέσα εκείνα τα οποία ο πολίτης, ο νέος και ο ηλικιωμένος που έχει σήμερα πρόσβαση στο διαδίκτυο να πάει με εμπιστοσύνη να διαβάσει και μέσα από εκεί να εκπαιδευτεί. Ακουμπάμε τώρα το πιο ευαίσθητο θέμα, που είναι θέμα και δημοκρατίας, αλλά και ισότητας και αποτελεσματικότητας. Αυτού του είδους και αποδοτικότητας. Και αποδοτικότητας. Η στόχευση, που φαίνεται να είναι μακριά, στην οικογένεια και στην ανάδειξη μιας οικογένειας, ικανής να πάρει αποφάσεις. Αποφάσεις που θα επηρεάσει και την υγεία των παιδιών. Αποφάσεις όμως και για την αυτοφροντίδα. Τα θέματα της αυτοφροντίδας και της αυτοδιαχείρισης και της μη εξάρτησης της οικογένειας από τις υπηρεσίες υγείας, που είναι κύριος ρόλος και στόχος, νομίζω ότι είναι τα κύρια θέματα που θα έπρεπε να εξετάσουμε και εκεί φιλελεύθεροι, νεοφιλελεύθεροι, αριστεροί ή οτιδήποτε άλλο θα πρέπει να καταθέσουμε τις απόψεις μας και τις προτάσεις μας και τις μεθοδολογίες μας. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα, κύριε Κοσμαδάκη, δεν έχει ευρύτερα συζητηθεί αυτό που οι Αγγλοσάξονες λένε family oriented primary care, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας προσανατολισμένη στην οικογένεια. Θα ήθελα τώρα να μεταφερθούμε σε δύο νοσήματα στα καρδιαγγειακά. Νοσήματα είναι η πρώτη κατηγορία και η άλλη κατηγορία νοσημάτων είναι ο καρκίνος. Είναι δύο νοσήματα στα οποία βασικά καθοριστικό ρόλο παίζει και η συμπεριφορά του ατόμου. Τι συμβαίνει σε επίπεδο Κρήτης, κύριε καθηγητά? Και τώρα που σας απευθύνω την ερώτηση, έχω στο μυαλό μου τον κύριο Σαμόνι, τον συναδελφό σας, ο οποίος σε ρεπορτάζ που είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα Νέα Κρήτη και είχα μιλήσει εγώ μαζί του, ο ίδιος μου είχε πει ότι υπάρχουν δύο εθνικές πληγές στη χώρα μας. Υπάρχουν τα τροχαία ατυχήματα και υπάρχει επίσης το τσιγάρο.
Αυτό βέβαια δεν αναφέρθηκε στην Κρήτη, αναφέρθηκε στην Ελλάδα. Και μου πήγε το τσιγάρο ότι εάν οι Έλληνες κόβαν το τσιγάρο, θα είχαμε 35 έως 40%. Για τέτοιο αριθμό μιλάμε. Δεν θυμάμαι τώρα, ήταν 30, 35, 35-40% λιγότερη δουλειά εμείς οι ογκολόγοι. Έτσι μου είχε πει ακριβώς. Σε τι επίπεδο βρισκόμαστε στην Κρήτη? Καρδιαγγειακά νοσήματα και καρκίνη. Ξεκινάω από το δεύτερο, γιατί έχουμε μια πλήρη εικόνα των μετρήσεων, μια και σε συνεργασία με την Παθολογική Ογκολογική Κλινική, παλιότερα με τον καθηγητή κύριο Γεωργούλια, σήμερα με τον κύριο Μαυροδί και τους συνεργάτες, αλλά και την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης. Έχουμε το μοναδικό αρχείο, μοναδικό ενός στην Ελλάδα, με την έννοια ότι είναι ένα, που είναι ηλεκτρονικό και είναι στοχευμένο στον πληθυσμό. Έχουν γίνει αρκετές συζητήσεις. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας. Είχαμε σταματήσει μέχρι και το 2013, 93 με 2013. Τώρα προχωράμε και με το 19. Καινούργιες εγγραφές από όλη την Κρήτη, νοσοκομεία, εργαστήρια και συγχρόνως δημοτολόγια, γιατί ελέγχουμε και νοσηρότητα και εθνισιμότητα. Η εικόνα είναι για την Κρήτη ότι επιδεινώνεται η εικόνα των καρκίνων. Θα μου πει κανένας ότι επιδεινώνεται επειδή γερνάει και ο πληθυσμός, και δεν γερνάει μόνο στην Ελλάδα, γερνάμε και στην Κρήτη. Δηλαδή η δημογραφική γύρεση είναι και στην Κρήτη φαινόμενο. Φαίνεται όμως ότι ξεπερνάει αυτό και ότι υπάρχουν και άλλοι λόγοι που μπορούν να ερμηνεύουν τις σταθερές αυξήσεις που έχουμε μέσα στα χρόνια. Έστω και αν οι περισσότεροι δείχτες κρατιούνται σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό πληθυσμό, με την εξαίρεση του καρκίνου του πνεύμονα. Υπάρχουν όμως ανησυχητικές τάσεις, μια και το σύστημα καταγραφής είναι σε ορισμένες γεωγραφικά προσδιορισμένες περιοχές, επαρχίες. Το σημερινό σύστημα, άρα ο καρκίνος έχει την ανησυχητική του τάση, δεν τρέχει τόσο γρήγορα όσο κανένας να πανικοβληθεί. Φαίνεται όμως ότι υπάρχουν περιοχές που χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή. Όπως περιοχές. Δεν θα ήθελα να τους αναφέρουμε γιατί διαφοροποιούνται από καρκίνο σε καρκίνο. Είναι αλήθεια ότι οι αστικές περιοχές για πολλούς και διάφορους λόγους φαίνεται να προβάλλουν πιο πολύ από τις άλλες περιοχές σχεδόν σε όλους τους καρκίνους. Υπάρχουν όμως και αγροτικές, ας τις πούμε, άσο είναι, ή μυαστικές περιοχές της Κρήτης που παρουσιάζουν υπογραμμίσεις σε ορισμένα είδη καρκίνου και τα οποία, αν μη τι άλλο, μπορούν να προσανατολίσουν τις υπηρεσίες υγείας, αυτό που είπατε κύριε Κοσμαδάκη, στην πρόληψη. Η Κρήτη έχει ένα μοναδικό εργαλείο. Έχει ένα εξαιρετικό πανεπιστήμιο, έχει εξαιρετικές υπηρεσίες υγείας, έχει μια εξαιρετική περιφέρεια. Αυτό το σύστημα και οι υποδομές που έχουν αναπτυχθεί μπορούν πραγματικά να χρησιμοποιηθούν. Κυρίως όμως να στοχεύσουν στην πρόληψη, στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού που θα πρέπει σιγά σιγά να φτάσει στην οικογένεια αλλά και στον πληθυσμό αναφοράς. Η προσπάθεια, αν γίνει συντονισμένη και ολοκληρωμένη, και ήδη υπάρχουν κάποια σχέδια, ελπίζουμε ότι και φέτος το 19 και το 20 να υπάρχουν ακόμη πιο συγκεκριμένα δρομολόγια, δηλαδή παρεμβάσεις, εκεί ίσως πραγματικά να φτάσουμε σε εκεί που θέλουμε, να σταθεροποιηθούν. Κυρίως να ευαισθητοποιήσουμε τους ανθρώπους σε προσβάσιμους, σε προσυμπτωματικό έλεγχο καρκίνο, αλλά και σε άλλους που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής, πραγματικά να ανακόψουμε αυτή την πορεία προς τα πάνω. Αυτό όσον αφορά και τον καρκίνο. Για τα καρδιαγγειακά. Στην Ελλάδα οι απογραφές λένε ισχεμική καρδιοπάθεια και αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Δεν αποτελεί εξαίρεση και η Κρήτη. Η Κρήτη και λόγω του υψηλού βαθμού παχυσαρκίας που είχε στους ενήλικες, έστω και εάν τώρα η πτώση είναι μικρή αλλά όχι τόσο φανερή και στα παιδιά, παρουσιάζει, και αυτές είναι δικές μας τώρα δημοσιευμένες μελέτες, αυτό που λέγεται μεταβολικό σύνδρομο, ένα σύνδρομο που σχετίζεται με παχυσαρκία, με αυξημένη αρτηριακή πίεση, με διαταραγμένο το ζάχαρο, που φαίνεται να αυξάνει την πιθανότητα για ισχυμική καρδιοπάθεια αλλά και πολλά άλλα νοσήματα. Αυτό φαίνεται να αποτελεί πληγή για τα επόμενα 20 χρόνια, δεν πανικοβάλλουμε κανένα. Εδώ και τώρα και αφορμή αυτή η συζήτηση που γίνεται, όχι μόνο για το κάπνισμα που είναι ένας σοβαρός προσδιοριστής, αλλά η διατροφή, η άσκηση και φυσικά ο έλεγχος του στρες αποτελούν μοναδικούς παράγοντες και η εκμετάλλευση των πολύ σημαντικών, του σημαντικού πλούτου που λέω πάντα, που έχει η Κρήτη.
Η Κρήτη έχει το κοινωνικό δίκτυο, έχει μια υψηλή πνευματικότητα και μπορώ να τη δώσω και ένα κομμάτι θρησκευτικότητας, αλλά είναι κυρίως η πνευματικότητα του κρητικού πληθυσμού. Έχει μια εξαιρετική θαυμάσια οικογένεια με το οποιοδήποτε μικρό ή μεγάλο δίκτυο. Αυτά θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε σε μια στρατηγική αλλαγή του τρόπου ζωής για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καρκίνο και καρδιαγγειακά που φαίνεται να ανεβαίνουν και φαίνεται τα μεν καρδιαγγειακά να ανεβαίνουν γρηγορότερα από όσο θα περιμέναμε, αλλά που μπορούν πραγματικά με μια τέτοια ολοκληρωμένη στρατηγική να ελεγχθούν σε σημαντικό βαθμό. Επειδή είπατε τη λέξη παχυσαρκία και το είπατε και στην αρχή τη λέξη παχυσαρκία, ότι η Κρήτη έχει μια πρωτιά, μια κακή πρωτιά, θα έλεγα. Στα παιδιά ιδιαίτερα. Στα παιδιά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο έχει απομακρυνθεί ο Κρητικός από τη μεσογειακή διατροφή. Μεσογειακή διατροφή, η οποία είναι γνωστή στην Ευρώπη ότι είναι πηγή μακροζωίας, έτσι. Πόσο έχουμε φύγει από τη μεσογειακή διατροφή. Κοιτάτε, με ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα έχουμε κάνει δημοσιεύσεις μαζί με τον καθηγητή τον κύριο Παναγιωτάκο από τη διατροφολογία επάνω, που έχουμε ανακοινώσει και δημοσιεύσει αυτά τα αποτελέσματα. Ο βαθμός προσκόλλησης, έτσι είναι στη μεσογειακή διατροφή, έχει αλλάξει πάρα πολύ. Στους ηλικιωμένους είναι αλήθεια ότι οι ηλικιωμένοι που σε μεγάλο βαθμό ακολουθούν και τη δίαιτα την θρησκευτική, την ορθόδοξη δίαιτα, είναι αλήθεια ότι ο βαθμός προσκόλλησης είναι πολύ μεγαλύτερος. Εδώ θα ήθελα να επισημάνω μόνο, κύριε Κοσμαδάκη, όχι μόνο ότι έχει αλλάξει η σύνθεση, η ποσότητα, γιατί και, κυρίως, και τα δύο έχουν αλλάξει, αλλά είναι και τρόπος που τρώμε. Παλιότερα ήταν μια ερωτελεστία το δείπνο. Σήμερα τρώμε βιαστικά, τρώμε κάτω από συζητήσεις που έχουν υψηλή ένταση της καθημερινότητας. Συνήθως τα γεύματα είναι επαγγελματικά. Δεν έρχομαι να προτείνω να ξαναγυρίσουμε χρόνια πίσω. Έρχομαι όμως να κουβεντιάσουμε μαζί και να συζητήσουμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε τα πρότυπα της ζωής μας, κυρίως μέσα από τη γειτονιά μας. Και όταν λέω γειτονιά μας, αναφέρομαι στη συντροφιά μας, στο κοινωνικό μας δίκτυο μας, στους φίλους. Εάν καταφέρουμε και αλλάξουμε το κοινωνικό δίκτυο, και εδώ στην Κρήτη υπάρχει μια εξαιρετική οικογένεια, πατέρας Αλέκος, γιος Νίκος, λέγονται ο Αλέκος και ο Νίκος ο Χριστάκης, μεγάλοι καθηγητές που έχουν προβάλει την Ελλάδα, που μιλάνε από χρόνια για το δίκτυο των ιδεών, για το κοινωνικό δίκτυο, για το δίκτυο της ευτυχίας. Δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον που νιώθει ευτυχισμένος, που μιλάει με αγάπη για τους άλλους, ότι μπορεί να φάει τόσο γρήγορα και να φάει πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες, γιατί ακριβώς θα πάρει αυτή την πνευματική ικανοποίηση, θα την πάρει και από πολλές άλλες πηγές. Αποφεύγουμε το στιγματισμό. Αυτό που στιγματίζουμε δεν είναι το πρόσωπο. Ίσα ίσα και όσοι μας ακούν, να μην αισθάνονται καθόλου άσχημα αν είναι παχύσαρκοι ή αν καπνίζουν ή οτιδήποτε άλλο. Ίσα ίσα το αντίθετο. Εγώ λέω ότι είναι πρόσωπα με πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία από μένα, που μάλλον έχω ελέγξει το βάρος μου και δεν καπνίζω. Αυτό που χρειαζόμαστε όλοι είναι και με αυτά τα πρόσωπα και μόλις να μιλήσουμε με άλλους όρους. Να αλλάξουμε το λόγο μας και τη συντροφιά μας. Και ίσως με αυτούς τους όρους, κύριε Κοσμαδάκη, αγάπης και κοινωνικού δικτύου, να μπορούμε να επηρεάσουμε και τη διατροφή μας και τον τρόπο ζωής μας και τα φάρμακά μας και τη συμμόρφωση στα φάρμακά μας. Κύριε Λιονί, μια τελευταία ερώτηση για το προσδόκιμο επιβίωσης. Το είπατε βασικά στο τέλος του πρώτου μέρους. Θα σας θέσω το εξής ερώτημα. Προσδόκιμο επιβίωσης έχει αυξηθεί, είπατε. Σε μια δεκαετία από τώρα. Έχει μειωθεί. Συγγνώμη, έχει μειωθεί. Έχει μειωθεί. Σε μια έχει δεκαετία μειωθεί. Από τώρα, ποιο θα είναι το προσδόκιμο επιβίωσης με τους σύγχρονους ρυθμούς της κοινωνίας μας, με τις στάσεις ζωής που ακολουθεί ο νέο Έλληνας. Ποιο θα είναι το προσδόκιμο επιβίωσης σε μια δεκαετία. Η μείωση του αυτή τη στιγμή έχει μειωθεί, όχι τόσο πολύ ο απόλυτος αριθμός. Έχει πέσει η σχετική θέση της Ελλάδος. Η θέση της Ελλάδος ως προς το προσδόκιμο επιβίωσης ήταν πάρα πολύ καλή σε σχέση με άλλες χώρες. Τώρα κατρακυλάμε προς τα κάτω, έχουμε περάσει 15η θέση. Αυτό που αξίζει το προσδόκιμο επιβίωσης είναι ότι υπάρχει και διευρύνεται και η απόσταση προσδόκιμο επιβίωσης γυναίκης, προσδόκιμο επιβίωση άνδρες. Η διαφορά είναι 4 και 4 με βάση και... έτη. Δηλαδή, 4 χρόνια παραπάνω ζουν οι γυναίκες από τους άνδρες. Πολύ όμορφο για μένα,
Έτσι, γιατί πραγματικά γιατί αξίζει το γυναικείο φύλλο, γιατί είναι αυτό που θεμελιώνει την κριτική κοινωνία και την ελληνική. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η διαφορά μας θα πρέπει να μεγαλώνει. Νομίζω και κάναμε εκτιμήσεις πριν κάποια χρόνια ότι οι δείκτες θα επιδεινωθούν και θα φανερωθεί και στη βρεφική θνησιμότητα, που ήδη έδειξε αύξηση. Οι δικοί μας εκτιμήσεις, που δεν είμαστε σωστό να είναι προφήτες, ότι για τα επόμενα χρόνια θα μειωθεί ακόμη περαιτέρω το προσδόκιμο και θα πέσει ακόμη η θέση. Έχουμε όμως δυνατότητα να σταματήσουμε το κατρακύλισμα. Αλλά αυτά ίσως να το συζητήσουμε και σε μια άλλη εκπομπή ίσως. Εννοείται. Πάντα ευπρόσδεκτος είστε. Φίλοι και φίλες, αυτό ήταν. Άλλη μια βραδιά έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστώ προσωπικά που μας προτιμήσατε για άλλη μια φορά. Καλό βράδυ.